συζητήσει και η Μαρία Αντωνά για αυτή την παρέα. Λες να είναι και Αντωνά. Τη συνάντησα αποκλειστικά. Μας λέει τι συνέβη με την Μπέτη Μαγκύρα. Έτοιμα μου τα έχει. Θυμίζει η Μπέτη Μαγκύρα την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη πέρσι. Διότι πολλοί λένε ότι είναι πολύ gossip. Ενώ έφυγε από το Open για να μην κάνει gossip η Μπέτη Μαγκύρα. Μας μιλάει για το αν θα παντρευτεί και τελικά θα τη δούμε στο Σαββατοκύριακο του Open ή όχι. Αυτό με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Σύση Χριστίδου, εσύ πώς το βλέπεις? Κοίταξε, σίγουρα είναι αρκετά στενάχωρο όταν έχεις προϋπάρξει μαζί με έναν άνθρωπο. Είναι αυτό που είπα και εγώ κάποια στιγμή με την Μπέτη όταν βρεθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία σε συνδέουν. Δεν έχεις λόγο να έχεις αρνητικά συναισθήματα. Κρατάς μόνο τα καλά και κρατάς μόνο την αγάπη. Πες ότι συναντηθήκατε με την Μπέτη. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν σαν να μην είχε περάσει μια μέρα. Αγκαλιαστήκαμε πολύ, χαμογελάσαμε. Τη ρώτησες ή έμαθες το γιατί? Όχι, όχι, δεν μπήκα στη διαδικασία να σχολιάσω και να ρωτήσω. Βέβαια, κάναμε μια συζήτηση. Μου είπε η Μπέτη από μόνη της κάποια πράγματα. Τα σέβομαι. Πορεύομαι με αυτά. Κρατάω μόνο τα καλά και έχω μάθει στη ζωή μου γενικότερα να προχωρώ και να κοιτάω το παρακάτω. Η Μπέτη Μαγκύρα έφυγε από το Open γιατί δεν ήθελε να κάνει gossip. Ενώ ουσιαστικά η εκπομπή που κάνει τώρα στον Αντένα του Σαββατοκύριακου είναι όλη gossip. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ με το κομμάτι της θεματολογίας, γιατί πάντα η εποχή ορίζει τη θεματολογία η οποία θα παίξει στις εκπομπές. Το ξέρεις κι εσύ ότι ανάλογα με το τι υπάρχει απέναντι, το ανάλογο το πώς κινείται η αγορά, σίγουρα θα θέλει να έχει ένα πρόγραμμα ανταγωνιστικό. Από τη στιγμή που η αγορά έχει να κάνει αυτή τη στιγμή με το κομμάτι του gossip, κάπως έτσι λοιπόν θα κινηθεί. Πολλοί λένε ότι ίσως θυμίζει και λίγο Ελένη Τσολάκη στο Open Weekend Pets. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Βλέποντας δηλαδή την εκπομπή, όσο πρόλαβα λίγο να δω, νομίζω ότι είναι η Μπέτη που όλοι ξέρουμε και που όλοι αγαπάμε και ο Δημήτρης. Και μας συστήνονται και οι άλλοι άνθρωποι που είναι στην παρέα μαζί τους. Υπάρχουν δημοσιεύματα που σε θέλουν να συζητάς με το Open για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, έχει γίνει μια πρώτη προσέγγιση, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ανακοινώσιμο. Με το γάμο τι γίνεται? Με το γάμο όλα καλά. Είμαστε σε μια φάση με τον Άρη που την πρώτη φορά πήρε μια αναβολή λόγω του ότι είχαμε ένα προσωπικό θέμα υγείας από την πλευρά του Άρη, από την οικογένειά του. Σε δεύτερο χρόνο έρχεται και αυτό. Δεν με αγχώνει, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Φίλους μου θέλω να περάσω καλά, να κάνω ένα πάρτι. Για μένα αυτό είναι η σημασία του γάμου. Δεν υπάρχουν σύννεφα στη σχέση σας ή φήμες χωρισμού? Δήμο, όχι, παιδί μου. Ακούστηκαν τέτοια πράγματα? Σας χωρίζουν συνέχεια. Αλήθεια, έχουν λυσάξει. Όχι, όχι, όχι. Με τον Άρη είμαστε αρκετά αγαπημένοι και είμαστε σχεδόν 6 χρόνια μαζί, οπότε ξέρεις, η σχέση μας έχει περάσει και σε ένα άλλο επίπεδο επικοινωνίας και σχέσης. Είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπώ πολύ. Είμαστε πολύ καλά και περνάμε καλά και ξέρεις, καμιά φορά λένε το ότι όσο λιγότερα δείχνεις, ίσως τόσο περισσότερο καλά μπορεί να περνάς. Έχει ένα δίκιο σε αυτό, γιατί τα ζευγάρια όταν εκτίθενται πολύ, αισθάνομαι ότι κάτι λειτουργεί άσχημα μετά στις σχέσεις. Και πρέπει να απολογούνται μετά πάντα με έναν τρόπο. Ό,τι και να γίνει, πρέπει να βγουν να μιλήσουν. Μα τα θύρουν και τα ίδια τα ζευγάρια. Δηλαδή, κάτι μπορεί να υποθεί. Κάποιος να τα σχολιάσουν. Ένας να πει γιατί υποθήκε αυτό. Πολλά για ζευγάρια όμως είναι στην επικαιρότητα λόγω αυτού του πράγματος. Σούπα μου, πε. Καλά, κάποιοι κάνουν δουλειά με αυτό. Μόνο με αυτό. Βλέπει, είπαμε για τις εκπομπές. Διαφορετική προσέγγιση. Άλλο ήθελες να πεις? Ναι. Εγώ ήθελα να πω ότι βλέπουμε τη διαφορά Δημήτρης Αλεξάνδρου, Σύση Χριστίδου, Μπέτη Μαγκύρα, Μαρία Αντωνά. Ότι δεν... Κοίτα, μην το κρίνουμε, ας πω κάτι, μην το κρίνουμε, γιατί και στην προηγούμενη περίπτωση με τον Δημήτρη και τη Σύση, πραγματικά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Σωστά. Είναι ο λόγος του ενός απέναντι, τέλος πάντων. Εδώ που λέγαμε ότι μοιάζουν εκπομπές, ρε παιδιά, θα νομίζω ότι όλες οι εκπομπές, δηλαδή gossip, μοιάζουν, είναι ίδιες. Έχουμε την ίδια θεματολογία. Βάζω και εμάς μέσα. Δηλαδή... Τι θα δείξουμε τις όμπις της Ιταλίας, αυτό για να ξεχωρίσουμε. Λέει, επειδή λέμε, αχ, μοιάζει η εκπομπή της Μπέτης με την Τζολάκη. Οι ίδιες εκπομπές είναι πάνω κάτω. Πάντως, εγώ ξέρω ότι η Μαρία έκανε πάρα πολύ ουσιαστική δουλειά. Έφερνε θέματα και στην Μπέτη και την πρωτοχρονιά και τη δεύτερη. Ήταν μια κοπέλα πολύ χρήσιμη, όχι μόνο μπροστά. Και πίσω είχε πολύ ουσία. Έκανε ρεπορτάζ. Τότε γιατί όμως δεν την πήρε μαζί, δεν μπόρεσε. Αυτό είναι μια συζήτηση. Πάντως, άμα τη δούμε στο Σαββατοκύριακο του Open. Και θα χωράει το πλατό, πρέπει να είναι μια πλατεία. Θα είναι αστείο το ότι θα είναι απέναντι από την Μπέτη Μαγκύρα που ήταν μαζί πέρσι και δεν πήρε μαζί. Και θα έχουν τα θέματα μέσα στην εκπομπή. Δεν χρειάζεται να κάνουν πέσιμο ένα στον άλλο, θα απαντάνε ζωντανά. Εγώ θέλω στον Ισίδωρο.